Τα τελευταία χρόνια 1300% αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εγώ δεν θέλω καμία επιδότηση. Θέλω φθηνό καύσιμο. Και βενζίνη και πετρέλαιο. Δεν το κάνατε. Δεν το κάνατε. Κοιτάξτε, βοηθάει στη μάχη εναντίον του λαθρομπόριου αυτό που έγινε. Το λαθρομπόριο βασιλεύει. Ζει. Όχι, με σχέση σε αυτό είναι καλύτερο που είχαμε τις δύο τιμές. Και θα πρέπει να πληρώνω εγώ πολίτης. Ένα-ένα. Την αναποτελεσματικότητα. Είναι λίγο πιο σύνθετη η σχέση. Γιατί... Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται να εξοικονομούμε και τη καύσιμα χρέμα. Τώρα μιλάμε όλοι για τη μεγάλη κλιματική αλλαγή. Άρα χρειάζεται και να υπάρχει μια τιμή που ο κόσμος δεν σπαταλάει το πετρέλαιο. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε και με την κλιματική αλλαγή και να θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε τιμή πετρελαίου όπως η Αμερική. Γιατί ναι, αλλά θα με επιτρέψετε, για... πρέπει να φτάνει για να ζεσταθούμε. Ναι. Το ξέρω. Και άρα όμως τώρα παίρνετε σε άλλη λογική εσείς. Εσείς παίρνετε στη λογική για ειδικές περιοχές ότι χρειάζεται επιδότηση αν είναι αυτό το πρόβλημα. Το χαράτσι τώρα. Υπάρχει... Το χαράτσι το έχουμε για την κλιματική αλλαγή, δεν το κατάλαβα. Υπάρχει... Το χαράτσι το έχουμε για να υπάρχουν έσοδα. Υπάρχει... Βεβαίως χρειάζεται. Αλλά λέω ότι όταν θέλεις να. Και εσείς το κάνατε και οι σημερινοί. Και δεν τολμάνε να ανταλλάξουν. Όταν σχεδιάζεις μια πολιτική και λες τι τιμή θέλεις, βάζεις και τα έσοδα και την κλιματική αλλαγή. Ρωτάς και τον κόσμο αν έκανα, δέχει όμως. Αλλά και ρωτάς τον κόσμο πώς μπορείς να το ελαφρύνεις καλύτερα. Είναι μέσα από το πετρέλαιο, είναι μέσα από τη εισοδηματική πολιτική, είναι μέσα από την κοινωνική πολιτική. Είναι σύνθετο το θέμα.